Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Να προσγειώσει τις προσδοκίες των αγορών για λήψη των αποφάσεων για το χρέος στο Eurogroup της 22ης Μαΐου, επιχείρησε το χθεσινό έκτακτο Euro Working Group στις Βρυξέλλες, δεδομένου ότι διαφαίνεται πλέον πως ο όγκος των προαπαιτούμενων δράσεων από την Ελλάδα αλλά και οι διαφωνίες μεταξύ Γερμανίας και Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και τις παρεμβάσεις στο χρέος και το ύψος των πλεονασμάτων θα απαιτήσουν περισσότερο χρόνο. Την τελευταία εβδομάδα, σύμφωνα με τραπεζικούς κύκλους, μετά τη συμφωνία της κυβέρνησης με τους θεσμούς, οι αναλήψεις περιορίστηκαν και για πρώτη φορά μισθωτοί και συνταξιούχοι δεν πήραν από τα μηχανήματα ATM το σύνολο του ποσού που δικαιούνται ανά εβδομάδα ή 15η ημέρο. Η συμφωνία για την αξιολόγηση αποτελεί ανάσα για το τραπεζικό σύστημα που περιμένει στα τέλη Μαΐου όχι μόνο ανακοπή της εκροής μετρητών, αλλά αντιθέτως ευελπιστεί στην αναστροφή του κλίματος που θα οδηγήσει και σε επιστροφή καταθέσεων. Την πεποίθησή του ότι οι εξεταστικές επιτροπές της Βουλής δεν αποτελούν την κολυμπήθρα του Σιλοάμ για να ξεφεύγουν οι πολιτικοί από οποιαδήποτε ευθύνη, ούτε και το πεδίο άσκησης εκδικητικής πολιτικής από την παρούσα κυβέρνηση, εκφράζει με άρθρο του στο insider.gr ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης. Μετά από μια απίστευτη πολυετή ταλαιπωρία της κοινωνίας, υποστηρίζει με σοβαρές επιπτώσεις, πρέπει να υπάρξει στον ελληνικό λαό μια καθαρή εικόνα για όλες τις μεγάλες υποθέσεις που οδήγησαν στη χρεοκοπία της χώρας. Πτωτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με το γενικό δίκτυμο να κυμαίνει 743,12 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,77%, σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, στο insider.gr.